Η Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδυνάμωση των ειρηνικών προσπαθειών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πολιάνσκι, μόνιμο εκπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε το Λονδίνο ως κύριο αντίπαλο της ειρήνης. Είναι απολύτως σαφές για εμάς ότι φυσικά η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται πράγματι πίσω από πολλές πρωτοβουλίες που υπονομεύουν όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία. Αρκεί να θυμηθούμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, κατέστρεψε τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, είπε ο Πολιάνσκι, υπενθυμίζοντας τη λεγόμενη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης που συμφώνησαν Μόσχο και Κίεβο, η οποία όπως παραδέχτηκε ακόμη και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας αυτές τις διαπραγματεύσεις, τελικά δεν υπογράφηκε λόγω αγγλοσαξονικής παρέμβασης. Ο Πολιάνσκι εξήγησε ότι το Λονδίνο διατηρεί μια τέτοια στάση επειδή έχει καλλιεργήσει τη ρωσοφοβία για αιώνες, η οποία έχει φτάσει πλέον στα άκρα της. Υπενθυμίζουμε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, Ντέιβιτ Αραγαμίγια, παραδέχτηκε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε σταματήσει την άνοιξη του 2022. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, κάλεσε το Κίεβο να μην υπογράψει οτιδήποτε και να συνεχίσει να αγωνίζεται.